Έχει την ευθύνη να είναι εδώ και κατά τη γνώμη μου είναι μεγάλο πρόβλημα που δεν είναι εδώ αφενός να απαντήσει και να, αν θέλετε, να υπερασπιστεί και την άποψή του, όποια και αν είναι αυτή, και να ενημερωθούμε κι εμείς. Γιατί αυτή τη στιγμή ακούμε τα μέλη του ΔΣΤ, τα οποία μας αποκαλύπτουν κάποια πράγματα, τα οποία όλους μας ξαφνιάζουν. Δήμαρχε, είναι η δικιά σου ευθύνη που δεν είναι εδώ, με την έννοια ότι έπρεπε να, με κάποιο τρόπο να τον έχεις συζητήσει να είναι εδώ πιο επιτακτικά. Όπως του τον τίμησες με τη θέση του, με τη θέση που του έδωσες, έτσι λοιπόν θα έπρεπε κατά τη γνώμη να είναι εδώ. Τέλος πάντων, είναι μια πρακτική του κ. Σκιαδά, την έχουμε δει και στον προϋπολογισμό. Αν θυμάστε, στην μία από τις δύο συνεδριάσεις δεν είχε έρθει ο κ. Σκιαδάς. Μάλιστα, στις δεύτερες συνεδρίες μας έστειλε τους εργαζόμενους για να μας απειλήσουν για την ψήφιση του προϋπολογισμού. Τότε δυστυχώς η Δημοτική Αρχή ούτε εκεί έλαβε υπόψη της όλη αυτή τη συμπεριφορά του κ. Σκιαδά που κάτι έδειχνε. Ενδεχομένως σου άρεσε, ναι. Είχα πει λοιπόν, επειδή έπρεπε να βάλουμε κάπως τα πράγματα στα χέρια μας, πριν κάνα 2-3 μήνες, κοιτώντας τη διάβια, είχα ενημερώσει τον κ. Μακρύ ότι δεν αναφέρονται ονόματα στη διάβια. Απαράδεκτο, αδιανόητο και είναι δυνατό, δεν είναι δυνατό να μην το ξέρει η ίδια η Δημοτική Αρχή ότι ο πρόεδρος δεν ανεβάζει ονόματα προμηθευτών στη διάβια. Αυτό που δείχνει ουσιαστικά, γιατί όλα τα γεγονότα έχουν αναφερθεί και από άλλους, είναι ότι η Δημοτική Αρχή έχει ένα πρόβλημα ελέγχου ή ένα πρόβλημα ελέγχου των διαδικασιών και δεύτερον αργών αντιδράσεων. Και αυτό είναι που με φοβίζει περισσότερο. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ζήτημα το οποίο έχει πάρει την πορεία του. Έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος θα παραιτήθηκε και θα αλλάξει με κάποιον άλλο πρόεδρο. Έχουμε όμως και άλλα 2 χρόνια μπροστά μας. Έτσι λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι που θα πρέπει να προβληματίσει όλους μας ανεξάρτητα του ίδιου του γεγονότος. Να πω ένα παράδειγμα, κύριε Δήμαρχε. Οι άνθρωποι και οι εργαζόμενοι της Πάντας είναι εδώ σήμερα. Του λέω, παιδιά, έχετε περισσότερες παρουσίες από ό,τι έχουμε και εμείς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και μου λέει, μας είπαν να έχουμε να πληρωθούμε σήμερα. Ποιος τους το είπε, ποιος τους είπε να έρθουν να υπογράψουν συμβάσεις σήμερα εδώ. Γιατί λοιπόν φτάνουμε σε αυτή τη γελία κατάσταση στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην γνωρίζει τίποτα και να κοροϊδεύονται κάποιοι εργαζόμενοι. Αυτή είναι η ανασφάλεια που αναφέρθηκε από προηγούμενους συναδέλφους. Κατά τη γνώμη μου, είναι αδιανόητο, κύριε Δήμαρχε, και το λέω προσωπικά σας ευθέως, είναι αδιανόητο να ανέχεστε οποιονδήποτε σε θέση ευθύνης να μην δίνει απολογισμό. Το έχουμε ζητήσει ποικιλοτρόπως απολογισμό. Ο κύριος Μακρύς, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στα θέματα της μπάντας, στα θέματα του φεστιβάλ. Να σας βάλω κι άλλο ένα θέμα. Το θέμα της διαχείρισης των κηλικίων του Παπελοποννησιακού Στεδίου κατά την ώρα των συναυλιών. Αν μου βρείτε άκρη σε αυτό, πραγματικά θα σας σφίξω το χέρι. Αλλά δεν είναι πολύ δύσκολο να βρείτε άκρη σε αυτό και σας το βάζω σαν ερωτηματικό. Το είχα βάλει. Και επειδή το είχα βάλει, σας είχαμε πει ξανά για την Εύβοια. 100 φορές το είπαμε. Δεν είναι δυνατόν να τη διαχειρίζεται Λευκό. Διότι είναι ακόμα στο Δήμο. Πάλι δεν ακούγατε και στο συγκεκριμένο θέμα. Αλλά αποδεχθήκαμε τον εκβιασμό. Ένα δευτερόλεπτο. Τελειώνω. Να θέλω να το δείτε. Είχα κρατήσει και τον χρόνο. Έχετε δίκιο. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημά μου αυτή τη στιγμή. Και θα σας πω και να θυμίσω και κάτι άλλο. Ότι γνωρίζετε ότι και μέλη του ΔΣΤ, εκτός από τους δημοτικούς συμβούλους και άλλα μέλη του ΔΣΤ, σας είχαν βρει στο γραφείο σας και σας είχαν πει τα προβλήματα του κ. Σκεφτά. Και να κλείσω με αυτό. Θα μπορείτε να μου εξηγήσει κάποιος πώς είναι δυνατόν μία επισκευή ή τα ύψιλον ενός υπολογιστή να κοστίζει με ανάθεση του κυρίου Σκιαδά 4.000. Τι? Εάν μου βρείτε πώς μπορείτε να το δικαιολογήσετε αυτό, ευχαρίστως και με ανάρτηση 12 έκτου. Εάν λοιπόν μπορείτε να το δικαιολογήσετε αυτό και είναι δυνατόν να μην το ελέγχει κάποιος αυτό σε όλη τη διάρκεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Καναστριώτη.